Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ με τα θέματα διαφθοράς. Είχατε προλίγου δήλωση του αρμόδιου πολιτικού εκπροσώπου του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην έκθεση του επιθεωρητή δημόσιας δίκης του κ. Ρακετζή και τα απίθανα πράγματα που γράφονται εκεί. Ο κ. Καστανίδης επίσης αναφέρθηκε στις προτάσεις μας. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω λίγο στο θέμα αυτό, αναφερόμενο σε μια άλλη έκθεση, και αυτή είναι η έκθεση με τους παγκόσμιους δείκτες διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μια έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, αν δεν κάνω λάθος, και η οποία αποκαλύπτει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την κατάρρευση σε όλους αυτούς τους δείκτες διακυβέρνησης τα τελευταία 5 χρόνια. Η έκθεση έχει 6 διαφορετικούς δείκτες. Και στους 6 δείκτες από το 2003 μέχρι σήμερα υπάρχει πτώση. Ο δείκτης της λογοδοσίας από το 76,4 το 2003 στο 73,6 το 2008. Ο δείκτης πολιτικής σταθερότητας από το 64,4 στο 56,9, πάλι 2003-2008. Ο δείκτης της αποτελεσματικότητας διακυβέρνησης από το 77,3 το 2003 στο 70,6 το 2008. Ο δείκτης ποιότητας ρύθμισης, εποπτείας, από το 80 το 2003 στο 74,9 το 2008. Ο δείκτης εφαρμογής του νόμου από το 75,7 το 2003 στο 73,2 το 2008. Και τέλος, ο δείκτης διαφθοράς, που νομίζω μας ενδιαφέρει όλους, ο οποίος έχει κάνει την καταπληκτική βουτιά 11 μονάδων από το 71,4 το 2003 στο 60,9 το 2008. Ξέρετε, κάποιοι από αυτούς τους δείκτες είναι πιθανό να πέφτουν και άλλοι να ανεβαίνουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές χώρες σε οποίες όλοι οι δείκτες σε 5 χρόνια μέσα να πέφτουν. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι, απέναντι σε μια έκθεση αυτού του είδους από ένα διεθνή οργανισμό, την Παγκόσμια Τράπεζα, η κυβέρνηση τι έχει να πει? Τι έχει να πει για την κατάρρευση όλων των δικτών χρηστής διακυβέρνησης την πενταετία Κώστα Καραμαλή? Έρχομαι σε ένα συναφές θέμα, και αυτό είναι βεβαίως η υπόθεση Siemens. Παρακολουθούμε όλοι μας την κατάσταση ομοιρίας στην οποία επιχειρεί ο κύριος Χριστοφοράκος να βάλει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, απειλώντας, λέγοντας ότι υπάρχουν διάφορα CD με ονόματα που έχει δώσει σε συμβολογράφους και διαπραγματευόμενος. Ακούγοντας όλα αυτά, εμείς έχουμε μια πάρα πολύ απλή απορία. Ο κύριος Καραμαλής δεν αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί, αυτός και η κυβέρνησή του, στους Έλληνες πολίτες για αυτήν την κατάσταση? Διότι είμαστε εδώ σήμερα επειδή η κυβέρνηση αυτή έχει αρνηθεί 3 φορές Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί επί αυτής της κυβέρνησης ο κύριος Χριστοφοράκος κυκλοφορούσε ελεύθερος επί χρόνια και αφέθηκε να δραπετεύσει στο εξωτερικό. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Εμείς δεν θα δεχτούμε να είμαστε όμοιροι κανενός. Και είμαστε απόλυτοι στο ότι θέλουμε ο κύριος Χριστοφοράκος να έρθει στην Ελλάδα και να προσκομίσει στοιχεία για οτιδήποτε αφορά οποιονδήποτε. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες τι ακριβώς έχει συμβεί. Όσο δεν γίνεται αυτό, το πολιτικό σύστημα θα δέχεται βαρύτατα πλήγματα και η ευθύνη γι' αυτό θα ανήκει στην κυβέρνηση του κ. Καραμαλή. Έρχομαι σε ζητήματα οικονομίας. Θέλω να κάνω μερικά σύντομα σχόλια στην χθεσινή παρέμβαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ. Σε ορισμένα από τα σημεία τα οποία είπε χθες ο κύριος Παπαθανασίου. Μας είπε καταρχάς ότι υπάρχει βεβαίως ένα δημοσιονομικό έλλειμμα και το πολύ υψηλό χρέος που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 80 και συντηρήθηκε τη δεκαετία του 90. Είναι εξαιρετικά βολικό για τη Νέα Δημοκρατία να ξεχνάει τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός όμως δεν την ξεχνά. Και δεν ξεχνά βεβαίως ότι επί διακυβέρνηση Μητσοτάκη το δημόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκε 40 ποσοστιαίες μονάδες. Όπως επίσης βεβαίως και δεν ξεχνά, τα τελευταία 5 χρόνια προστέθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών 100 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρέος. Άρα είναι σαφές ποιος χρεώνει αυτή τη χώρα. Είναι η εκάστοτε κυβερνήση της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιος προσπαθεί να συμμαζέψει τα πράγματα. Και είναι η κυβερνήση του Πασόκ. Δεύτερο, μίλησε ο κύριος Παπαθανασίου
για τη διαχρονικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η οποία αντικατοπτρίζεται σήμερα στο υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ο κ. Παθανασίου δεν μας λέει όμως το προφανές, που είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια διπλασιάστηκε το ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο αντιστοιχεί στο έλλειμμα του ισοζυγίου αυτού. Δεν μας λέει ότι τα τελευταία 5 χρόνια υπήρχε πλήρης κατάρρευση με όλους τους διεθνείς δείκτες της ανταγωνιστικότητας της διεθνούς χώρας. Τρίτον, μας λέει ο κ. Παθανασίου ότι δεν είναι διατεθειμένοι να καταλήψουν το στόχο της μείωσης του ελλείμματος κάτω από το 3% το 2010. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Ο στόχος αυτός είναι απολύτως ανέφικτος, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί. Και αν η Ελλάδα δεν διαπραγματευτεί ένα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για να αντιθασεύσει το δημόσιο έλλειμμα, θα βαθύνει η ύφεση. Και αυτό η κυβέρνηση δεν θέλει ή δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Τέταρτο. Μας κατηγορεί ο κύριος Παπαθανασίου για τις προτάσεις μας για τη φορολογία. Λέει, μα το ΠΑΣΟΚ θέλει να κάνει ξεζούμισμα, μάλιστα έτσι το λέει, ξεζούμισμα της μεσαίας τάξης. Διότι όλα τα εισοδήματα θα φορολογούνται στην ίδια κλίμακα. Δηλαδή, ο κύριος Παπαθανασίου λέει στους Έλληνες πολίτες ότι ένας μισθωτός είναι λογικό να φορολογείται με υψηλό φορολογικό συντελεστή, ενώ κάποιος ο οποίος έχει εισοδήματα από μερίσματα, όσοι έχουν εισοδήματα από μερίσματα, πρέπει να φορολογούνται με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Αυτό μας λέει ο κ. Παθανασίου, να το ξέρουν και να το καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τα εισοδήματα από εργασία, με Νέα Δημοκρατία, θα φορολογούνται υψηλότερα από ό,τι τα εισοδήματα από κεφάλαιο. Εμείς λέμε, όχι, τα μερίσματα να φορολογούνται με την ίδια φορολογική κλίμακα που είναι και η φορολόγηση εισοδημάτων από εργασίες. Αυτά ήθελα να πω για τις χθεσινή παρέμβαση του κ. Παθανασίου. Κάνει εντύπωση πάντως να ακούσει κανένας τον Υπουργό Οικονομίας στην επιθετικότητα που έχει απέναντι στην αντιπολίτευση, αντί να εξηγεί και να επιχειρεί να απολογηθεί για το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βάζει φόρους εν μέσω ύφεσης. Καμία άλλη χώρα δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Επειδή επιμένετε στο να έρθει ο κύριος Χριστοφοράκος εδώ και να προσκομίσει στοιχεία και να μιλήσει κτλ. Με δεδομένη την εμπειρία από τις εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες σπανίως έχουν επιφέρει αποτελέσματα ικανοποιητικά. Πώς αντιμετωπίζετε πρόταση που έχει κάνει η βουλευτής της συμπολίτευσης περί χορήγησης ασυλίας στον κύριο Χριστοφοράκο, με αντάλλαγμα να μιλήσει για όλα όσα ξέρει, για όλους όσους ξέρει. Η πρόταση αυτή είναι απόδειξη της αποτυχίας της κυβέρνησης. Διότι αν ο κ. Χριστοφοράκος δεν είχε διαφύγει στο εξωτερικό, δεν θα είχε νόημα η πρόταση αυτή. Έτσι δεν είναι? Ναι, επειδή έγινε τώρα, λέω πώς την αντιμετωπίζετε τώρα. Η πρόταση αυτή είναι επίσης ένδειξη της αποτυχίας Νέας Δημοκρατίας ή της αδυναμίας ή μη θέλησης της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό στην πραγματική του βάση, που είναι να δεχτεί τις εξεταστικές επιτροπές. Που και τώρα θα μπορούσε να το κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτό, για να ξέρουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Το πρόβλημα δεν είναι νομικό, είναι πολιτικό. Είναι η έλλειψη βούλησης αυτής της κυβέρνησης να ρίξει φως σε αυτή την υπόθεση. Πραγματικής βούλησης, όχι στα λόγια. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε δίνει τη δυνατότητα στους κατηγορούμενους να φέρουν σοφώς τα στοιχεία και στοιχεία και αποδείξεις για αυτά που λένε. Παρά το γεγονός ότι βεβαίως τέτοιες προτάσεις ενέχουν και σημαντικούς κινδύνους. Ενέχουν τον κίνδυνο να δώσουν και ένα σήμα ότι μπορεί οποιοδήποτε να λαδώνει οποιονδήποτε και μετά να κάνει μια συμφωνία και αυτός να απαλλάσσεται έτσι ώστε να δώσει πληροφορίες. Παρακαλώ. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν ορισμένα στελέχη στο ΠΑΣΟΚ που λένε ότι η τακτική του ανακριτή και της δικαιοσύνης γενικότερα γεννά ορισμένα ερωτηματικά. Γιατί ό,τι γίνεται για τον κύριο Χριστοφοράκο αφορά πριν το 2004 και ότι η δικαιοσύνη δεν ακουμπά την περίοδο μετά το 2004 και προσπαθεί να ισορροπήσει και να στριμώξει τον κύριο Χριστοφοράκο αλλά και να μην ακουμπήσει την περίοδο αυτή. Εστερνίζετε αυτές τις απόψεις εσείς? Πράγματι, νομίζω πως έχει κάνει όλους μας εντύπωση το γεγονός ότι η συζήτηση σταματά το 2003.
2003-2004. Και δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί οποιοδήποτε ένταλμα σύλληψης αφορά τον Γιώργο Χριστοφοράκο δεν αφορά και την περίοδο στη συνέχεια, μετά από το 2003. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε διάκριση περιόδων. Δεν κάνουμε διάκριση σε περιόδους Πασό και περίοδους Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λέμε όποιον και να αφορά, σε όποια περίοδο και να αφορά, τα στοιχεία να έρθουν στην επιφάνεια. Παράλληλα. Μέχρι να έρθουν τα στοιχεία στην επιφάνεια, μέχρι να υπάρξει η βούληση, μέχρι να μάθουμε τι ξέρει ο Χριστοφοράκος και μέχρι να δούμε ποιος και τι ευθύνεται και αν πήρε, πόσα πήρε και τι πήρε, το πιθανότερο είναι να έχουν γίνει εκλογές και κατά τα φαινόμενα, όπως και εσείς φιλοδοξείτε, να είσαστε κυβέρνηση. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πολύ απλό. Την επομένη που θα αναλάβετε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως πιστεύετε, θα διερευνήσετε σε βάθος την υπόθεση της Siemens με όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, είτε στη Βουλή, είτε νομικά. Ακόμα και αν τα αδικήματα έχουν παραγραφεί και για τα πολιτικά πρόσωπα και ενδεχομένως και για τα φυσικά πρόσωπα, κατά μία νομική ερμηνεία. Κύριε Μιχάλη, έχουμε πει πολύ καθαρά ότι την επόμενη των εκλογών το ΠΑΣΟΚ θα κάνει δύο βασικά πράγματα. Θα επαναφέρει με μία σειρά από τρόπους την εμπιστοσύνη του πολίτη στο πολιτικό σύστημα της χώρας και θα ξεκινήσει τη μεγάλη προσπάθεια ανάταξης οικονομίας. Στο πρώτο πλαίσιο είναι και το θέμα της διαλεύκανσης όλων των υποθέσεων. Έχουμε δεσμευτεί συγκεκριμένα ότι για τις εκκρεμούς υποθέσεις θα γίνουν ό,τι χρειάζεται για να έχει ο πολίτης την καθαρή εικόνα του τι έχει συμβεί. Και αυτό βεβαίως περιλαμβάνει και την υπόθεση Siemens. Παρακαλώ. Κύριε Μοσχό. Ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με ένα άλλο θέμα, αν τελείωσε να συναντηθεί, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χθες ο κύριος Παπανδρέου, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, ρωτηθεί αν το πρόσωπο του κύριου Σιμίτη, για παράδειγμα, άλλαζε τη γνώμη του Πασόκ. Είπε όχι, δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα αλλαγής κυβέρνησης. Εσείς αντιλαμβάνομαι ότι επιμένετε σε αυτό το απότατο όριο του Μάρτιο του 2010. Σας έχει προβληματίσει μήπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρήσει προσβλητικό αυτό και αρνηθεί την υπερψήφισή του μετά από εκλογές? Κύριε Μόσχοβα, εμείς το ζήτημα αυτό, όπως ξέρετε, κινούμαστε με γνώμονα το συμφέρον της χώρας, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Και το συμφέρον της χώρας επιτάσσει αλλαγή πορείας. Χρειάζεται μία νέα αρχή. Και το συντομότερο δυνατόν, με απότατο όριο, το Μάρτιο. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει και μπορεί να γίνει και πολύ νωρίτερα. Έτσι λοιπόν, απαντάμε και στο ερώτημά σας. Παρακαλώ. Πώς σχολιάζεται η σημερινή δήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο επικαλούμενο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα, έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντάς το ως κόμμα του κεφαλαίου που βρίσκεται στην υπηρεσία της πλουτοκρατίας? Είναι πάγια αυτή η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν νομίζω πως έχω να πω κάτι ιδιαίτερο από αυτού. Παρακαλώ. Για ένα στέλεχος του κόμματός σας, νομίζω είναι ο ίδιος, ο κύριος Πάγκαλος, ο οποίος σε τηλεοπτικές του συνεντεύξεις αναφέρεται στο μαύρο χρήμα και στο ότι ο ίδιος έχει εισπράξει ποσά από επιχειρηματίες. Το ΠΑΣΟΚ, είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ αυτή, πώς αντιδρά σε αυτό? Δεν τον ενοχλεί όταν ένας στέλεχος δημοσίως διαφημίζει ότι πήρε μαύρο χρήμα από πολιτικά πρόσωπα? Από, συγγνώμη, επιχειρηματικά πρόσωπα. Δεν νομίζω ότι διαφημίζει κάτι τέτοιο ο Πάγκαλος. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μια εκλογική νομοθεσία με την οποία όλοι συμμορφωνόμαστε. Από εκεί πέρα, σας θυμίζω τις προτάσεις που έχουμε κάνει σαν πολιτικός χώρος, ακριβώς για να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια στην πολιτική χρηματοδότηση πολιτικών και κομμάτων. Είμαστε το μοναδικό πολιτικό κόμμα που έχει προσέλθει στο δημόσιο διάλογο με συγκεκριμένες προτάσεις. Για να φύγει αυτή η γενίκευση που υπάρχει στον κόσμο, για να φύγει αυτή η καχυποψία που πλανάται πάνω από κάθε πολιτικό και κάθε πολιτικό κόμμα. Εδώ δεν μιλάμε για υποψίες. Ο ίδιος ο πολιτικός παραδέχτηκε ότι έχει δεχθεί χρήματα από επιχειρηματίες. Και μάλιστα διερωτάται γιατί είναι κακό ο κάθε κύριος του κάτω να παίρνει χρήματα και να τα πηγαίνει στο κόμμα του από κάποιον επιχειρηματία. Αυτό είναι θέση του Πασόκ, την αποδοκιμάζεται, την επιδοκιμάζεται. Αυτό η θέση του Πασόκ είναι ότι όλα τα στελέχη μας συμμορφώνονται και παίρνουν συμμορφώνες με την εκάστοτε εκλογική νομοθεσία. Αυτή είναι η θέση μας. Παρακαλώ. Ήθελα να σας ρωτήσω για την κατάθεση σήμερα του πρώην ταμείου του Πασόκ, του κ. Ευγενινού και τη γραμματέα στην υπόθεση Τσουκάτου, ο οποίος πηγαίνει αύριο στον εισαγγελέα. Φαίνεται, και τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι και ο κ. Αυγερινός και οι γραμματέας έχουν καταθέσει πως ό,τι χρήματα έφερε ο κ. Τσουκάτος πήρε κουπόνια και ότι αυτά τα χρήματα πήγαν στο κόμμα. Αυτό αλλάζει σε κάτι την τακτική του ΠΑΣΟΚ, που μέχρι τώρα ήταν, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω? Κύριε Χασαπόπουλε, είναι προφανές ότι δεν θα σχολιάσω τις πληροφορίες από μία κατάθεση, ούτε καν μία κατάθεση αυτή καθεαυτήν. Η θέση μας στο ζήτημα αυτό είναι γνωστή, την έχω πει επανειλημμένα. Δεν έχει προκύψει τίποτα στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ
που να έχει να κάνει με όσα έχει πει ο κ. Τσουκάτος. Παρακαλώ. Σε ανάλογη ερώτηση, στις 25 του μηνός, είχατε πει ότι τα ταμεία του ΠΑΣΟΚ έχουν ελεγχθεί και από τους ορκωτούς λογιστές της Βουλής. Σήμερα το πρωί, με αφορμή όσα είπε ο κ. Πάγκαλος, είπε ότι αυτές οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών της Βουλής είναι γελία υπόθεση. Και είπε ότι σε αυτές αναγράφεται εάν σωστά έχουν αναγραφεί όσα λέει το κάθε κόμμα. Τι λέτε γι' αυτό? Δηλαδή, στην ουσία απαξιώνει. Λέει ότι μπορεί ένα κόμμα να λέει ψέματα και απλώς δεν έχουν καμία αξία. Καταρχάς, χαίρομαι που με παρακολουθείτε και μου θυμίζετε τι έχω πει και στο παρελθόν. Εμείς, κάθε πολιτικό κόμμα δεν έχει 15.000 τρόπους για να αντιμετωπίζει ερωτήματα όπως αυτά που λέτε. Ένας από αυτούς είναι αυτά που αποφασίζει η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία έχει αποφασίσει να γίνεται ο συγκεκριμένος έλεγχος ορκωτών λογιστών από τη Βουλή. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις για να πάμε ακόμη καλύτερα από αυτό. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές φορές παρόμοιοι έλεγχοι μπορεί να μένουν στον τοίπο και να μην βλέπουν όσα θα έπρεπε την ουσία. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς έχουμε κάνει όλα αυτά που έπρεπε και κάνουμε και τα βήματα περαιτέρω, ακριβώς για να μην έχει ο πολίτης οποιαδήποτε υπόνοια. Παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε λίγο να επιμείνω. Όταν λέτε ότι δεν έχει προκύψει τίποτα από αυτά που λέει ο κ. Τσουκάτος, εσείς ως ΠΑΣΟΚ ξέρετε αν τα χρήματα από τη Siemens μπήκαν στο ΠΑΣΟΚ και δόθηκαν κουπόνια? Κύριε Χασαπόπουλε, δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία έχω πει. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό που έχω πει. Έγινε έλεγχος, δεν έχει προκύψει στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ οτιδήποτε το οποίο να έχει να κάνει με αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσουκάτος. Τελεία και παύλα, και δεν θα επανέλθω σε αυτό γιατί επαναλαμβάνω τέτοια πράγματα με διαφορετικά λόγια. Συνεχίστε. Ο κύριος Αυγερινός και η γραμματέας για το ΠΑΣΟΚ είναι αξιόπιστα πρόσωπα. Βεβαίως και είναι αξιόπιστα και ο καθένας νομίζω θα κρίνει, αλλά εγώ από αυτό το βήμα δεν πρόκειται να κρίνω το ρεπορτάζ για δύο μαρτυρίες σε μια υπόθεση η οποία βρίσκεται εν εξελίξη. Ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν σας ρώτησα, συγγνώμη κιόλας, δεν σας ρώτησα αυτό. Σας λέω, εάν ο κύριος Αυγερινός και η γραμματέας, της οποίας το όνομα μου διαφεύγει τώρα, είναι αξιόπιστα πρόσωπα για το ΠΑΣΟΚ, όχι οι καταθέσεις και τι έχουν πει. Ναι, αν βεβαίως θεωρείται είναι αξιόπιστα. Βεβαίως, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε το αντίθετο. Παρακαλώ. Επ' αυτού, εφόσον και εσείς ο ίδιος παραδέχεστε ότι υπάρχουν έλεγχοι οι οποίοι στέκονται στον τύπο και όχι στην ουσία, πώς μπορείτε να πείσετε τον πολίτη όταν τον διαβεβαιώνετε ότι δεν υπήρξε καμία τέτοιου είδους συναλλαγή? Κανένα τέτοιο ποσό δεν έχει μπει στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ. Με τις προτάσεις μας, στο Μόσχοβα. Λέω για αυτό που έχει γίνει, όχι αυτό που θα γίνει. Για αυτό που έχει γίνει. Δεν αν έχω 45 τρόπους, αυτούς που έχω τους χρησιμοποιώ. Έχουμε κάνει έλεγχο, ο έλεγχος έχει βγάλει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχει βγάλει, υπάρχει και ο έλεγχος Βουλής και εκεί μένουμε. Ο έλεγχος έχει γίνει από ποιους, μπορείτε να μας πείτε? Ο έλεγχος έχει γίνει από εσωτερική διαδικασία δική μας. Τους υπεύθυνους οικονομικών του κόμματος, φαντάζομαι. Και οι οποίοι διαβεβαιώνουν γραπτός ενόρκος ότι δεν έχει μπει κανένα τέτοιο ποσό στα ταμεία του κόμματος. Οι οποίοι μας έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν έχει προκύψει στα γραφεία του κόμματος κάτι που να αντιστοιχεί σε αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσουκάτος. Και είναι η 20η φορά που επαναλαμβάνω την διαφράση. Παρακαλώ. Κατά τον έλεγχο αυτό, άλλες πηγές χρηματοδότησης έχουν προκύψει στο ΠΑΣΟΚ? Υπάρχουν συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης τις οποίες μπορείτε να δημοσιεύσετε? Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΑΣΟΚ είναι γνωστές και είναι οι εισφορές των μελών του και τα κουπόνια του που είναι από εισφορές των μελών του. Και είναι εισφορές των βουλευτών και των ευρωβουλευτών και είναι βεβαίως και δημόσια χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει άλλη χρηματοδότηση του ΠΑΣΟΚ από αυτά. Παρακαλώ. Τότε γιατί τα ισχυρίζεται όλα αυτά ο κ. Τσουκάτος? Αυτό δεν έχει να κάνει με μένα και δεν είναι μια ερώτηση την οποία θα απαντήσω εγώ.